Έτσι θα αρχίσουμε σήμερα την εκπομπή για την οικονομική κρίση. Από τις μέρες των ελληνικών θριάμβων που άρχιζαν με το Σάμαρανκ. Άνοιξε το φάκελο και είπε: The city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004 is Athens. Ήταν η μέρα που φωνάζαμε από το σπίτι μας «Yes», μια και το Πανελλήνιο αισθανόταν ότι έπαιρνε τη ρεβάνσα από την Coca-Cola που μας είχε νικήσει τότε που δόθηκαν οι Ολυμπιακοί στην Ατλάντα. Και ύστερα η θρίαμβη εκείνου του καλοκαιριού του 2004, που η μόνη μας αγωνία ήταν αν θα είναι καλοχτυπημένο το κόρνερ του Ζαγοράκη. Και ήταν φυσικά και εκείνα τα εισηγείαν καλωσορίσατε στην ΟΝΕ των Ευρωπαίων όταν μπήκαμε στο ευρώ. Τότε που σπίθιζαν τα ποτήρια στα φώτα και όλοι χαμογελούσαν, δεν μας είπε κανείς λαθρεπιβάτες στο τρένο του ευρώ, γιατί αν έμπαινε ελεγκτής θα έβρισκε και άλλες χώρες χωρίς εισιτήριο. Ύστερα τα ανακάλυψαν όλα, φυσικά με τη δική μας βοήθεια. Το 1995 ως περίπου το 2008 είχαμε περίπου για 15-16 χρόνια μία ταχύτατη ανάπτυξη, ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή η οικονομία μας αναπτυσσόταν ταχύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και ήταν μία περίοδος ας πούμε ευμάρειας. Πού βασιζόταν όμως αυτός ο αναπτυξιακός κύκλος? Ο βασικός πυλώνας, η βασική δυναμική ήταν η κατανάλωση και μάλιστα η ιδιωτική κατανάλωση. Μόνο τη δεκαετία 2000-2010 από το ΑΕΠ της χώρας, ας πούμε, το 90% ήταν κατανάλωση, από το οποίο το 76-77% ιδιωτική κατανάλωση. Αυτό δεν συνέβαινε σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Βεβαίως σε όλες τις χώρες η κατανάλωση είναι ο βασικός πυλώνας στο ΑΕΠ, αλλά είναι στο επίπεδο του 65% με 70%. Εμάς ήταν 90%. Αντίστοιχα το κομμάτι των εξαγωγών, για παράδειγμα, ήταν πολύ φτωχό, 20-22%. Αυτό ήταν ένα προβληματικό μοντέλο, το οποίο μόλις πιεστήκαμε οικονομικά και ήρθε η πιστωτική στενότητα και η έλλειψη ρευστότητας, προφανώς αποδυνάμωσε αυτό το βασικό πυλώνα και έτσι ήρθαμε στην ύφεση. Αυτό συνέβη γιατί ξαφνικά πολύ γρήγορα μειώθηκαν τα επιτόκια με την είσοδό μας στο ευρώ. Αποκτήσαμε πρόσβαση σε πόρους και χρήμα σχετικά φθηνά και άρα αυτό κίνησε μια διαδικασία. Ήταν πιο φθηνό να πάρεις κάποιο δάνειο και να κάνεις την κατανάλωση, να καταναλώσουν τα νοικοκυριά, αλλά και να χτίσεις κάποιο σπίτι και όλα αυτά. Άρα αυτή η πολύ βίαιη προσαρμογή μετά το ευρώ στα χαμηλά επιτόκια δημιούργησε την αίσθηση ότι υπάρχουν πόροι τους οποίους μπορούμε να δανειζόμαστε και να τροφοδοτούμε αυτό το μοντέλο της κατανάλωσης. Και αυτό γινόταν, ξέρετε, και στο επίπεδο του δημοσίου. Δηλαδή και το κράτος, η χώρα μας ως κράτος μπορούσε να δανείζεται περίπου στο επίπεδο της Γερμανίας το 2002-2003, από τη στιγμή της εισόδου μας και μετά. Δηλαδή και ως χώρα οι όροι δανεισμού μας ήταν καλοί και άρα είχαμε τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουμε και από την πλευρά της δημόσιας κατανάλωσης την οικονομία. Το μοντέλο της ανάπτυξης που ζήσαμε είχε πολλά φώτα, πολλούς φιόγκους, πολλές χριστουγεννιάτικες πιστωτικές κάρτες. Το ελληνικό όνειρο που το είπαμε και οικονομικό θαύμα τελείωσε. Ποια είναι επιτέλους αυτή η ανάπτυξη που ψάχνουμε όλοι? Όχι, πάντως αυτή που ονόμαζα, να σας πω την αλήθεια, σε ένα άρθρο μου, virtual welfare, εικονική ευημερία. Όχι πάντως αυτή. Δεν εννοούμε αυτή. Δεν ξέρω τι εννοούν οι λήπτες των πολιτικών αποφάσεών μας. Εγώ πάντως εννοώ ότι και πιστεύω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αναπτυξιακά μοντέλα, τα οποία βέβαια δεν πρέπει να αντιγράφονται. Ακούω πολλές φορές να αντιγράψουμε το σουηδικό μοντέλο ανάπτυξης, το δανικό μοντέλο ανάπτυξης, το αμερικανικό μοντέλο ανάπτυξης. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα ελληνικό ή χρειάζεται
να καταγραφεί και να καταστρωθεί ένα ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης στηριγμένο στα συγκριτικά και στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Και υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό. Χθες ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το πραγματικό μέγεθος του ελλείμματος του 2009. Θύμισαν σε όλους μας τα ακατανόητα λάθη, τις παραλήψεις, τις εγκληματικές επιλογές και την καταιγίδα των προβλημάτων που μας κληροδότησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εκείνο το λαμπερό πρωινό στο Καστελόριζο που ακούσαμε ότι πηγαίνουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου συνήθως πήγαινε η Νότια Αμερική, δεν ξέραμε τι να υποθέσουμε. Βλέπαμε το μεσημεριανό ήλιο του Αιγαίου και αναρωτιόμασταν αν όλο αυτό ήταν μια νέα καμπάνια του ΕΟΤ που θα έκαμνε τζάμπα του γύρω του κόσμου. Δεν ήταν κακή ιδέα, αλλά η μετάβασή μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ειδικά έτσι όπως μπήκαμε, ήταν η χειρότερη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τρόικα, γιατί δεν είναι μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεξήγαν στην Ελλάδα ένα πρωτοφανές πείραμα. Το είχα πει από την πρώτη στιγμή, που δεν έχει ξαναγίνει στα παγκόσμια χρονικά. Δηλαδή, εφήρμοσαν ένα πρόγραμμα τύπου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε μια οικονομία που δεν είχε κανένα βαθμό ελευθερίας παρά μόνο την εσωτερική υποτίμηση. Δηλαδή, η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να ασκήσει ανεξάρτητη νομισματική πολιτική, εξωτερική, ανεξάρτητη συναλλαγματική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική, δεν είχε κανένα εργαλείο στα χέρια της να αντιμετωπίσει την κρίση. Ούτε καν κλαδική πολιτική, διότι με αυτή τη λογική των οριζόντιων πολιτικών που υιοθετήσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφαιρέσαμε και τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τον οποιοδήποτε κλάδο που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην ελληνική οικονομία. Ερχόμαστε λοιπόν με μοναδικό εργαλείο ουσιαστικά την εσωτερική υποτίμηση να πετύχουμε μια πρωτοφανή δημοσιονομική σταθερότητα, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Αυτό το γεγονός δεν μπορούσε να υλοποιηθεί και δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί αν δεν ανατρέψουμε λίγο τις προτεραιότητες που έχουμε. Δηλαδή, κάναμε μια πορεία στη δημοσιονομική σταθεροποίηση, πετύχαμε ορισμένα πράγματα, από εδώ και πέρα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις πολιτικές της ανάπτυξης. Διότι βλέπουμε ότι το πρόβλημα στην ελληνική οικονομία από εδώ και πέρα είναι ότι δεν μπορεί να τροφοδοτήσει καθόλου τους δείκτες που σχετίζονται με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό γιατί με το δημοσιονομικό πρόγραμμα καταστρέφεται όλη η παραγωγική βάση. Πάμε να δούμε όμως από κοντά τα καπνίζοντα ερείπια της σταδίου. Τα κλειστά μαγαζιά που λες και είναι δικά μου. Τους άστεγους που κουρνιάζουν το βράδυ στις γωνίες εκεί που άλλοτε έλαμπαν τα φώτα και τα πρέτα πορτές στις βιτρίνες. Το σκοτάδι που ανέβηκε και έφτασε στο Σύνταγμα πια. Και αναρωτιέμαι, θα ξαναδούμε τη σταδίου με την παλιά της έγκλη? Ειδικά στο κομμάτι του λιανικού εμπορίου, αυτό το οποίο είχαμε παρατηρήσει τα προηγούμενα χρόνια ήταν και εκεί μια υπερβολή και μια εύκολη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, κάναμε κάποια εισαγωγή από κάποιο προϊόντος και εκμεταλλευόμενη διαφορά τιμής προσπαθούσαμε να πουλήσουμε. Επειδή λόγω του γεγονότος ότι στην Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή έχουμε πολλές επιχειρήσεις μικρές, με μικρό μέγεθος, αυτό καθιστά δύσκολη ακόμα και την προσπάθεια φορολογικού ελέγχου, για παράδειγμα, αυτών των επιχειρήσεων. Και ήταν γενικά εύκολο, αν θέλετε, ακόμα και η φοροδιαφυγή. Επέτρεπε επομένως, αν θέλετε, το περιβάλλον, το ρυθμιστικό το οποίο είχαμε δημιουργήσει σε αυτού του τύπου την επιχειρηματικότητα να λειτουργεί σχετικά άνετα και χωρίς προσκόμματα. Τι είδαμε? Ότι μόλις και αυξήθηκε η φορολογία και ο έλεγχος εντάθηκε και έπεσε βεβαίως και η κατανάλωση, αυτό το μοντέλο δεν προχώρησε και κατέρευσε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Και βεβαίως είναι απογοητευτικό τώρα να βλέπεις, περπατώντας στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, κλειστά καταστήματα, αλλά ως ένα βαθμό ένας εξορθολογισμός χρειαζόταν. Δηλαδή, και να μην είχαμε την κρίση, ένας εξορθολογισμός και σε αυτό το κομμάτι το χρειαζόμαστε. Το λιανικό εμπόριο γνώρισε τις μεγάλες του δόξες τις δεκαετίες του 60 και του 70. Η ασπρόμαυρη εποχή είχε τότε οι οικονομικές ελπίδες που εκτοξεύτηκαν στη δεκαετία του 80.
τότε συνειδητοποιήσαμε ότι η ζωή είναι ωραία και μπορούμε να τη ζήσουμε αγοράζοντάς την με πιστωτικές κάρτες. Ήταν τότε που ο μισός γυναικείος πληθυσμός άνοιγε μπουτίκ και ο άλλος μισός ψώνιζε. Η επιχειρηματικότητα μπήκε παντού. Η απάντηση εδώ θα μπορούσε να είναι το βιβλίο του Ernst Schumacher «Το μικρό είναι όμορφο». Μία μελέτη που καλούσε ειδικά τις μικρές χώρες να επιμείνουν στην αυτόνομη ανάπτυξη και να μην γίνουν γρανάζια των μεγάλων εταιριών. Και ο Σουμάχερ πέθανε το 77, την παγκοσμιοποίηση δεν την πρόλαβε. Εγώ είμαι υπέρ της αυτοαπασχόλησης, είμαι υπέρ των μικρών επιχειρήσεων, γιατί αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Εάν είναι πηγές φοροδιαφυγής ή όχι, αυτό είναι στα χέρια καθαρά των φορέων ελέγχου, να ελέγξουν εάν όντως φοροδιαφεύγουν ή όχι. Δεν σημαίνει ότι επειδή φοροδιαφεύγει πρέπει να κλείσει το σύνολο αυτού του είδους των επιχειρήσεων. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Φοροδιαφυγή συγκρούονται στην πλατεία Συντάγματος σε έναν ανελαίητο αγώνα και η φοροδιαφυγή είναι ο κακός που νικάει χρόνια τώρα. Πρωταθλητές της φοροδιαφυγής λένε ότι είναι οι μικρομεσαίοι και ας βρίσκονται τα λεφτά σε άλλους λογαριασμούς. Το βιωτικό επίπεδο όμως ανέβηκε και με την οικογενειακή επιχείρηση που κτίστηκε στα θεμέλια του ελληνικού οικονομικού μοντέλου. Το θέμα της οικογενειακής επιχείρησης δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το χάσουμε, να το απολέσουμε ως χαρακτηριστικό. Έχουμε οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι μεγάλες σε μέγεθος. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας παραμένουν, αν δείτε και τη διοίκηση κτλ., οικογενειακές επιχειρήσεις. Το ζήτημα είναι αν το πολύ μικρό μέγεθος μας εξυπηρετεί και δίνει μια ανεξαρτησία, ας πούμε, φαντάζομαι, στον Έλληνα, έτσι, επιχειρηματία, δεν θέλει ούτε να συνεταιρίζεται πολλές φορές, αλλά αν αυτό είναι βιώσιμο μεσοπρόθεσμα. Για κάποιο διάστημα φάνηκε ότι ήταν και δημιουργήθηκε και πάνω σε αυτό χτίστηκε ένας ολόκληρος κλάδος ενδεχομένως. Αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί μεσοπρόθεσμα ούτε και να βελτιωθούν, αν θέλετε, οι όροι ρευστότητας και να μπορέσουμε να ξαναδανειζόμαστε με καλύτερους όρους. Αυτό νομίζω πάλι θα μας φέρει σε έναν μάταιο κύκλο. Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, λένε, και πηγαίνει εκεί που είναι φθηνότερα. Δηλαδή πάει στη Βουλγαρία. Πού είναι αυτοί που περιμένουμε από το εξωτερικό να επενδύσουν? Διστάζουν. Δείχνει απόλυτα λογικό και έχει έναν οικονομικά ορθόδοξο είναι, δηλαδή να μετακομίσουν από τη βιομηχανία στη Στράκη, για παράδειγμα, 200 χιλιόμετρα πιο μέσα, να πάνε να είναι χαμηλότερο το κόστος. Νομίζω όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αντιπαλέψεις, διότι συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Το πρόβλημα με τους φορολογικούς, για παράδειγμα, συντελεστές στη φορολογία, δεν είναι τόσο το παραμετρικό, δηλαδή ο συντελεστής, είναι ότι δεν έχουμε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Και αν μιλήσετε με επιχειρηματίες, θα σας πούνε ότι δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο συντελεστής 30-30. Εγώ θέλω να ξέρω ότι είναι 35, για παράδειγμα, για τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτού του τύπου τη σταθερότητα θέλει, παρά θα παραπονεθεί, αν θέλετε, για το πιο ακριβώς είναι το ύψος του, θα μπορέσει να σχεδιάσει την παραγωγή του. Και, εν πάση περιπτώσει, αν γίνονται αυτές οι μετακινήσεις, όπως είπα, και πάντα γίνονται και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν, το ζήτημα είναι τι τύπου επενδύσεις θες να κρατήσεις και του τύπου παραγωγή θες να κρατήσεις. Εγώ, για παράδειγμα, δεν πιστεύω ότι στο στόχο της προσέλκυσης επενδύσεων πρέπει να είναι, ας πούμε, επενδύσεις οι οποίες είναι στο φασόν, για παράδειγμα, στα t-shirt, ας πούμε, μια χαμηλής εξειδίκευσης και έντασης εργασίας απασχόληση. Νομίζω ότι έχουμε ανθρώπινο κεφάλαιο πολύ διαφορετικό και ανθρώπινο δυναμικό πολύ διαφορετικό σε σχέση με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, και άρα θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε άλλου τύπου επενδύσεις. Ξέρετε, για παράδειγμα, η Microsoft ήρθε το 2006, όταν οι μισθοί ήταν πολύ μεγάλοι και το εργασιακό κόστος υποτίθεται ότι μεγάλωνε, και έφτιαξε το Innovation Center, ένα κέντρο καινοτομίας στο Μαρούσις, το οποίο έδωσε απασχόληση σε 150 μηχανικούς. Βεβαίως το έκανε αυτό στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την κυβέρνηση για τη χρήση των προϊόντων της, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τέτοιου τύπου επενδύσεις θέλουμε. Δεν θέλουμε να φτιάχνουμε μπλουζάκια, για παράδειγμα. Αυτά καλώς και έχουν και έναν οικονομικό ορθολογισμό, σας λέω, φτιάχνονται εκεί που φτιάχνονται τώρα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν θα περίμενα τίποτα από τους ξένους. Έτσι όπως το αναλύσαμε στην αρχή, νομίζω ότι και από μόνοι μας, εάν υπάρχει ο συγκεκριμένος στρατηγικός σχεδιασμός που λέγαμε προηγουμένως, μπορούμε όντως να πετύχουμε πράγματα τα οποία ούτε μπορούμε να τα φανταστούμε προς το παρόν. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι δεν είναι τυχαίο
ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ. Είναι γνωστό αυτό, είτε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της κοινωνικής ή οικονομικής ζωής, σε πάρα πολλές περιπτώσεις διαπρέπει. Γιατί να μην γίνει και εδώ το αντίθετο. Το αντίστοιχο. Συγγνώμη. Δεν έχω να πω ότι θα περιμένω κάτι από τους ξένους. Πρώτα θα περιμένω από τους δικούς μου και μετά, εάν θέλετε, εάν έχω ένα τραπεζικό σύστημα ισχυρό. Γιατί και οι ξένοι ζητούν κάποια εχέγγυα, ζητούν κάποιες εγγυήσεις. Εάν έχω ένα τραπεζικό σύστημα ισχυρό. Εάν έχω ένα φορολογικό καθεστώς δίκαιο και μόνιμο. Και εάν έχω έναν ευέλικτο δημόσιο τομέα, τότε μπορούν πιθανόν οι ξένοι να συζητούν τις περιπτώσεις επενδύσεων στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν κατά νου, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα τρία που μόλις προανέφερα είναι βασικά συστατικά στοιχεία. Το πιστωτικό σύστημα, το φορολογικό σύστημα και ο δημόσιος τομέας της χώρας. Γιατί να έρθουν οι ξένοι? Είμαστε μια χώρα σάντουιτς ανάμεσα στη Βουλγαρία και στην Κύπρο που είναι δίπλα μας με το 1/3 των φορολογικών συντελεστών. Έτσι, εταιρείες τροφίμων και ρούχων μετακόμισαν στη Βουλγαρία και όχι μόνο. Ήταν τότε στη δεκαετία του 70 που οι βιοτεχνίες είχαν καταλάβει γειτονιές ολόκληρες στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο μαγαζί με ασπρισμένα τζάμια και μέσα κορίτσια που γάζονταν στις ραπτομηχανές. Μας είπαν το παράλογο, γίνεται σαν τη Βουλγαρία και αν φτωχύνεται πολύ θα έρθουμε να επενδύσουμε. Γίναμε και περιμένουμε. Παρόλη τη μεγάλη ιστορική υποτίμηση, δεν είδαμε κάποιο αναπτυξιακό μπούμ της ελληνικής οικονομίας και ειδικά σε νέους κλάδους. Δηλαδή, ένα μέρος της δημόσιας συζήτησης που σας έλεγα προηγουμένως ότι πρέπει να κάνουμε είναι ποιοι θα είναι εκείνοι οι τομείς και οι κλάδοι που θα υποκαταστήσουν τους παλιούς κλάδους που δημιουργούσαν θέσεις εργασίας και ανάπτυξης. Πολύ σωστά είπατε ότι δεκαετία του 60, του 70 και του 80, αν θέλετε, και του 90, ο κλάδος των ακινήτων συνεισέφερε στο καθάριστο εγχώριο προϊόν. Δημιουργούσε θέσεις εργασίας και αύξανε και τον τζίρο της οικονομίας. Τώρα λοιπόν, ο κλάδος αυτός εμφανίστηκε ως ένας κλάδος που μπορεί να συνεισφέρει στο δημοσιονομικό πρόγραμμα. Συνεισέφερε το ειδικό τέλος ακινήτων παραπάνω από 3,2 δισεκατομμύρια το 2012. Οι εκτιμήσεις είναι ότι και το 2013 θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να πάρει άλλα 3, κάτι δισεκατομμύρια από τον τομέα των ακινήτων. Άρα δεν υπάρχει πλέον αυτή η μικροεπενδυτική διέξοδος των αποταμιευτών, των Ελλήνων αποταμιευτών προς αυτό το σημείο, προς τα κίνητα. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να δημιουργηθούν επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Και το ερώτημα είναι ποιος είναι αυτός ο κλάδος, ποιος είναι αυτός ο τομέας που πλέον στην ελληνική οικονομία θα μπορέσει να υποκαταστήσει τα ακίνητα, τα οποία πιστεύω ότι τα καταστρέψαμε, να υποκαταστήσει την παραδοσιακή κλωστεφαντουργία, τον τομέα τροφίμων, οτιδήποτε τέλος πάντων, για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Θα σας παρακαλούσα να μου δείχνατε ένα συγκεκριμένο πλάνο τι σημαίνει η λέξη αναδιάρθρωση. Τι σημαίνει η λέξη αναμόρφωση. Τι σημαίνει η λέξη ανανέωση. Εάν ήξερα τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις, θα μπορούσα να σας απαντήσω, εάν ξέρουν και οι λήπτες αυτοί, τι σημαίνει η αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα. Αν μου επιτρέπετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα εδώ της Αττικής, του νομού Αττικής, των Αθηνών. Τι συνέβη? Συνέβη το εξής. Είσαστε υπεράριθμοι οι διοικητικοί υπάλληλοι. Ήρθε μία εντολή από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία θεωρούσε ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι του συγκεκριμένου ιδρύματος είναι υπεράριθμοι. Άρα 14 πρέπει να φύγετε. Ήταν το μοναδικό ίδρυμα στην Αθήνα όπου συνέβη αυτό. Άρα 14 πρέπει να φύγετε. Οι δύο εξ αυτών είχαν κατοχυρώσει σύνταξη. Οι υπόλοιποι 12, από ό,τι έμαθα και από ό,τι μου είπαν συνάδελφοι, ήταν από τους πλέον ικανούς και αποτελεσματικούς δημόσιους λειτουργούς. Κι όμως, επειδή ετέθη ένα συγκεκριμένο κριτήριο χωρίς όρια ή χωρίς περιορισμούς, έφυγαν αυτοί οι 12. Διάβαζα το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007-2013, διοικητική μεταρρύθμιση. Αναφέρει μέσα προτάσεις, φράσεις, λέξεις, οι οποίες, εάν τις έλεγες πριν από 5-6 χρόνια στο δημόσιο τομέα, ήταν ταμπού.
λέξεις και φράσεις προερχόμενες από το ιδιωτικό management. Διοίκηση με βάση τους στόχους. Διοίκηση ολικής ποιότητας. Συγκριτική προτυποποίηση. Ανασχεδιασμός των διαδικασιών. Λέξεις που ξενίζουν για το δημόσιο. Πολύ ωραίες. Και στην εφαρμογή τους. Δεν έχω πάρει μια εξήγηση σε τόσες ερωτήσεις. Πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις, οι φράσεις, βάσει ποιου σχεδίου. Έχει σχεδιαστεί κάτι. Δεν είναι αριθμοί μόνο. Ο δημόσιος τομέας δεν είναι αριθμοί. Και εγώ δημόσιος λειτουργός είμαι. Δεν είναι αριθμός εάν είμαι μέσα στους 500.000, σε 600.000 ή στους 700.000. Και επιτρέψτε μου να πω και ένα το οποίο το θεωρώ ανεπίτρεπτο. Είναι ανεπίτρεπτο ο εργοδότης μου να μάθει πριν από 2 χρόνια, γιατί μέχρι πριν από 2 χρόνια δεν το γνώριζε, πώς είναι η υπάλληλή του. Με τις απογραφές, τις 2 απογραφές που έγιναν. Πείτε μου, ποιος εργοδότης δεν γνωρίζει πόσους υπαλλήλους έχει. Ο εργοδότης ο δικός μου το έμαθε μόλις πριν 2 χρόνια. Θυμάστε εκείνο το αριστούργημα, μάλιστα κύριε Υπουργέ. Ούτε και εκεί επικάλαχαν ήξεραν πόσους δημόσιους υπαλλήλους είχαν. Ύστερα ήρθε η Θάτσερ. How many people have we got in this department? This department? Oh, very small. Small? How small? Oh, I don't know. 2,000? 3,000? About 23,000, I think, Minister. 23,000? In the Department for Administrative Affairs, 23,000 people just administering other administrators? Mm. We'll have to do a time and motion study, see who we can get rid of. We did one of those last year, Minister. And? It transpired we needed another 500 people. However, Minister, we could always close your bureaucratic watchdog office. Oh, no, you don't. I've only just opened it. It's the one thing I've done since I got here. Well, as you wish, Minister, but it has been criticised as a troublemaker's letterbox. Yeah, I know. It's very popular with the voters, Humphrey. Gives them the chance to help us find ways to stop wasting government money. The public doesn't know anything about wasting government money. We're the experts. Μέχρι τώρα τι είχαμε μάθει? Ότι αυτό θα μας το πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μας το πουν οι σοφοί των Βρυξελών. Όπου θα μας οδηγήσουν μέσω των αναπτυξιακών προγραμμάτων, των περίφημων κουπουσού, ΕΣΠΑ, οδηγιών, κατευθύνσεων κλπ. Κλπ. Στο αναπτυξιακό. Θα φτιάξουν ένα οδικό χάρτη, ο οποίος θα μας οδηγήσει στην ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν να νεκρωθούν ουσιαστικά οι διαδικασίες διαλόγου στην ελληνική κοινωνία. Δεν είχε η ελληνική οικονομία συμμετοχές ουσιαστικά από συζητήσεις αναπτυξιακές. Και ό,τι υπήρχε και ήταν σε μια αντίθετη κατεύθυνση από αυτό το οποίο έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το διαμελούσαμε, το σιωπούσαμε. Κακό μάθαμε. Γιατί περιμέναμε να έρθει η επίλυση των προβλημάτων μας, όλων των προβλημάτων μας, όχι μόνο των αναπτυξιακών και των δημοσιονομικών και οτιδήποτε άλλο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστέψαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φιλοξενήσει και να δώσει λύσεις στο οποιοδήποτε πρόβλημα. Και αυτό ήταν λογικό, γιατί είχαμε συνδέσει το ευρώ με τη βελτίωση του βιωτικού μας επίπεδου. Όταν ξαφνικά είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σχέδιο για την κρίση, δεν μπορεί να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις και ρεαλιστικές στα δικά μας ερωτήματα, δυστυχώς δεν είχαμε τους φορείς εκείνους που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια κυρίαρχη άποψη και ιδεολογία για ό,τι θα κάνουμε στην οικονομία. Έχουν αναγάγει όχι μόνο η Τρόικα, αλλά και εμείς τα τελευταία χρόνια την οικονομική επιστήμη σε μια επιστήμη όπου ακούμε μόνο αρνητικές λέξεις, μόνο αρνητικές κουβέντες. Έχουν ξεχάσει κάποιοι ότι πρόκειται για μια κοινωνική επιστήμη που έχει ως σκοπό την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Και μόλις ακούει οικονομία, ο κόσμος κουμπώνεται. Γιατί ακούει λέξεις όπως λιτότητα, πληθωρισμός, ανεργία, μείωση, φόροι, ελλείμματα. Μπορεί η Τρόικα να ζητά μείωση, αλλά δεν μας λέει ποια είναι η εναλλακτική λύση της μείωσης. Η επιστροφή στο παρελθόν δεν είναι μέσα στις σκέψεις δικές μου. Κοιτώ πάντα μπροστά και κοιτώ να δω πώς μπορώ να βελτιώσω υπάρχουσες καταστάσεις. Όχι να επιστρέψω πίσω, όσο πετυχημένα και να ήταν τα μοντέλα, που μάλλον δεν ήταν και τόσο επιτυχημένα, φάνηκε στην πορεία. Μην ξεχνάτε ότι γίναμε μια χώρα υπηρεσιών. Ο τριτογενής τομέας οικονομίας μας, οι υπηρεσίες δηλαδή, ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι μεταφορές, η εκπαίδευση, περίπου παρήγαγε το 60% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας. Αυτό που θα πρότεινα ήταν να δούμε στον κάθε τομέα τι μπορούμε πλέον να βελτιώσουμε.
βλέπε τουρισμός. Σύμφωνοι έχουμε τον ήλιο, έχουμε και τη θάλασσα. Ποιος έχει σχεδιάσει όμως και τα διάφορα άλλα είδη τουρισμού που μπορεί να αναπτύξει η χώρα μας? Εγώ θα σας έλεγα σπηλαιολογικό. Θα σας έλεγα ιαματικό. Θα σας έλεγα θρησκευτικό. Αρχαιολογικό. Αφήστε το συνεδριακό και όλα αυτά που είναι γνωστοί. Ή εκκλησιαστικό. Μοναστικό. Δηλαδή, η πρόταση δική μου είναι βελτίωση στους υπάρχοντες τομείς. Αλλιώς, βέβαια, αν δεν παίρνει βελτίωση, αντικατάσταση με κάτι άλλο. Πρέπει να δούμε ποιες είναι, πού θα μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Και αυτές οι θέσεις εργασίας να έχουν κάποια μονιμότητα. Ξέρετε, μέχρι τώρα το πολιτικό σύστημα αντιμετώπιζε όλα αυτά τα πράγματα δημιουργώντας θέσεις εργασίας στο δημόσιο. Επεκτείνοντας το δημόσιο τομέα, αλλά και την εργασιακή βάση στο δημόσιο τομέα. Αυτό, από το 2009 και μετά, σταμάτησε να γίνεται. Δεν μπορούν να προσληφθούν πλέον, γιατί νέοι υπάλληλοι, νέοι εργαζόμενοι, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει κάποιος να χρηματοδοτήσει τους μισθούς τους. Επομένως, πρέπει να γίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Και πρέπει να δούμε πώς μπορούν να δημιουργηθούν. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι στον ιδιωτικό τομέα δημιουργούνται δύσκολα νέες θέσεις εργασίας. Οι θέσεις στον ιδιωτικό τομέα είναι δύσκολες, γιατί τις πληρώνει ο ιδιώτης από δικά του λεφτά. Το κράτος όμως, ενώ είναι πρόθυμο να ξοδέψει για να διορίσει, συχνά δεν κάνει απλά πράγματα που είναι απαραίτητα. Όπως αυτά τα 16 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής που ένωσαν τον Πειραιά με το τρένο. Είναι το μεγαλύτερο μεγάλο έργο που έγινε τα τελευταία χρόνια και ας είναι μόνο 16 χιλιόμετρα. Κάποιος όμως έπρεπε να έρθει να μας το ζητήσει. Ευτυχώς ήρθε η Κίνα. Τόσα λεφτά πέρασαν από τα χέρια μας και δεν πήγαμε το τρένο μέχρι το λιμάνι. Δεν δαπανίσαμε με τον πιο σοφό τρόπο τους πολλούς διαθέσιμους πόρους που είχαμε, η αλήθεια είναι. Το ζήτημα του Πειραιά ως λιμάνι εισόδου συνολικά στην Ευρώπη είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό. Το να γίνει ο Πειραιάς ένα κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό, ξέρετε, τα 16-17 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής σύνδεσης που απαιτούνταν μεταξύ του λιμανιού και του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και νομίζω το γεγονός ότι έγινε, έστω και με την παρουσία της Κόσκο, η οποία πίεσε στο να γίνει αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μπορεί να αλλάξει συνολικά τον χάρτη των μεταφορών στην Ευρώπη. Διότι, όχι γιατί είμαστε ωραία χώρα ή ωραίοι Έλληνες, αλλά είναι διότι πράγματι οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες θέλουν να προσεγγίσουν την ευρωπαϊκή αγορά, τους συμφέρει πολύ περισσότερο ως πύλη εισόδου να έχουν τον Πειραιά, για παράδειγμα, σε σχέση με το Ρότερνταμ, το οποίο, όπως έρχονται τα προϊόντα, για παράδειγμα, από την Ασία, πρέπει να κάνουν 4,5 μέρες, ας πούμε, περισσότερες για να φτάσουν στο Ρότερνταμ. Άρα υπάρχει πραγματικό οικονομικό όφελος και εμείς μπορούμε να βάλουμε τον Πειραιά με αυτού του τύπου την επένδυση πάλι στον χάρτη, τον παγκόσμιο χάρτη των μεταφορών. Βεβαίως υπάρχει το αντιπιχείρημα και λέει, μα τι μπορεί να αφήσει τη χώρα? Έρχεται ένα κοντέινερ από το πλοίο, μπαίνει σε ένα σιδηρόδρομο και φεύγει. Τι αφήνει στη χώρα? Νομίζω ότι αφήνει πάρα πολλά. Καταρχήν αλλάζει τη γεωστρατηγική, αν θέλετε, θέση της χώρας και αντιμετωπίζεσαι ως αλλιώς ως χώρα εισόδου στην Ευρώπη. Σε μια Ευρώπη που δεν υπολογίζει πολύ εμάς, αλλά την Κίνα τη θεωρεί συνομιλητή που δεν μπορεί να αγνοήσει. Όσο για την Ελλάδα, πρέπει κάποτε να διεκδικήσει. Και νομίζω ότι πια αναγκαστικά θα αρχίσει να διεκδικεί. Το διάλειμμα κράτησε πάρα πολύ. Έχουμε ανέβει στη σκάλα, ξέρετε, της ανταγωνιστικότητας και του βιωτικού επίπεδου. Παραμένουμε μέσα στις 35 πιο πλούσιες οικονομίες του πλανήτη. Το να μας πρόξουν έτσι πίσω, να ξεκινήσουμε από τα πρώτα πάλι σκαλιά, μπορεί να μας δημιουργήσει τεχνικά, για παράδειγμα, μια ανάπτυξη εύκολη, αλλά αυτή δεν θα είναι πάλι, μας βάζει σε έναν άλλο κύκλο, μας βάζει σε έναν άλλον χάρτη, τον οποίο νομίζω ότι με κόπο και με κόστος, από ό,τι αποδεικνύεται, δαπανίσαμε αρκετά για να μπούμε σε αυτό το ισχυρό κλαμπ. Δεν νομίζω ότι είναι επιλογή το να προσπαθήσεις να ξεκινήσεις από πιο χαμηλά. Εγώ νομίζω ότι συμβαίνουν γύρω μας φαινόμενα που συνέβησαν και σε άλλες χώρες. Και από τη Γερμανία φύγανε, για παράδειγμα, βιομηχανίες και πήγαν στην Τσεχία, στην Πολωνία, που ήταν πιο φθηνό το εργατικό κόστος, δεν κατέρευσαν ως συστήματα. Δηλαδή και εκεί αντιμετώπισαν το φαινόμενο του να έχεις, ας πούμε, γείτονες με φθηνότερο εργατικό κόστος, δεν κατέρευσαν. Αντίθετα, εστίασαν σε αυτά τα οποία μπορούσαν να κάνουν καλά. Και νομίζω κάτι τέτοιο, δύσκολο βέβαια είναι, δεν λέω ότι είναι εύκολο, πρέπει να κάνουμε και εμείς ως χώρα.
Πράγματι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο εξής δίλημα. Μάλλον βρισκόμαστε υπό ένα καθεστώς διπλής πίεσης αυτή τη στιγμή ως επιχειρηματικό σύστημα. Από τη μια πλευρά έχουμε προϊόντα που έρχονται και υπηρεσίες στη χώρα από χώρες χαμηλού κόστους, τα οποία δεν είναι απαραίτητα και κακής ποιότητας, ξέρετε, βελτιώνονται και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι, δεχόμαστε μια πίεση χαμηλού κόστους, και η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι από την Κίνα, κάποια άλλη στιγμή θα είναι από ενδεχομένως χώρες της Αφρικής, αν ας πούμε βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο στην Κίνα. Πάντα πάντως θα υπάρχει κάπου σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, σε κάποια χώρα θα φτιάχνονται προϊόντα και υπηρεσίες με πολύ φθηνότερο κόστος σε σχέση ας πούμε με το ελληνικό. Και από την άλλη πλευρά πιεζόμαστε από τις χώρες ποιοτικά υπέρτερες, με αυξημένες τεχνολογικές ικανότητες και πιο υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα. Οπότε εμείς τώρα πρέπει να επιλέξουμε, αν έχουμε τις δυνατότητες, προς τα που πρέπει να κινηθούμε μάλλον. Να γίνουμε μια χώρα χαμηλού κόστους ή να κινηθούμε προς τον πιο δύσκολο σίγουρα δρόμο της προστιθέμενης αξίας, της καινοτομίας, δηλαδή υψηλότερης προστιθέμενης αξίας προϊόντας. Να μπορούμε να συμμετάσχουμε λίγο στο παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, λίγο περισσότερο ως παραγωγή και λίγο λιγότερο ως καταναλωτές. Αυτό είναι ο στόχος. Δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι ο άλλος δρόμος είναι μάλλον αδιέξοδος και δεν είναι βιώσιμος. Διότι το να προσπαθήσουμε να γίνουμε μια χώρα χαμηλού κόστους είναι ένας ατελέσφορος. Συνέχεια κάποια χώρα θα βρίσκεται που θα μπορεί να παράγει το ίδιο πράγμα με χαμηλότερο κόστος. Κι όμως σας έχω φινάλε αισιόδοξο. Φαίνεται ότι το μοντέλο δεν είναι να ξανανοίξουμε τα μαγαζιά της σταδίου και να πουλάμε μπέρμπερις. Το ελληνικό μοντέλο μετά την κρίση μπορεί να είναι καλύτερο από το παλιό. Μπορεί να έχει σχέση με την έρευνα. Πήγαμε στο Δημόκρητο. Ο Δημόκρητος παλεύει ψάχνοντας λεφτά για την έρευνα και όχι μόνο ο Δημόκρητος. Όλη η έρευνα παλεύει για κονδύλια που φυσικά βρίσκει εκτός κρατικού προϋπολογισμού. Πριν από την περίοδο της κρίσης και για πάρα πολλά χρόνια, η χρηματοδότηση της έρευνας ήταν περίπου το μισό της εκατό του ΑΕΠ. Δηλαδή, αν το μαζέψει κανείς, ήταν χοντρικά κάπου ένα δισεκατομμύριο. Σήμερα, στην περίοδο της κρίσης, περιμένουμε ότι είναι πολύ χαμηλότερο ακόμα και από αυτό. Αυτό το ποσοστό είναι το χαμηλότερο, ίσως, στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Είναι πολύ μακριά από το μέσο όρο, που είναι πάνω από το 1%, και πολύ μακριά από κάτι που δίνουν χώρες όπως η Ολλανδία ή η Γερμανία, που ξεπερνά το 2,5% και φτάνει σχεδόν το 3%. Παρ' όλα αυτά, η χώρα αυτή με τόσα μικρά, τόσα λίγα έσοδα και με τόση δυσκολία να συντηρήσει τον ερευνητικό της ιστό, έχει καταφέρει σημαντικά αποτελέσματα με το να είναι 23η στη διεθνή κατάταξη σε σχέση με τα ερευνητικά αποτελέσματα διεθνώς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 2012 το Nature δημοσίευσε μια έκθεση όπου δείχνει την αναγνωσιμότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τη χώρα από την οποία παράγονται. Η χώρα μας σε αυτή την κατάταξη είναι πάνω από 10 χώρες που είναι της Ευρώπης και κυρίως τις χώρες του Νότου, που είναι χώρες με μεγαλύτερη τεχνολογία και πιο ισχυρά εισοδήματα. Για παράδειγμα είναι χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Τουρκία και άλλες χώρες που είναι σε πολύ πιο καλή κατάσταση από εμάς. Αυτό είναι αισιόδοξο, αλλά το απεσιόδοξο στην περίπτωσή μας είναι ότι βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους νέους να μην βρίσκουν κανένα μέλλον πια στην κατεύθυνση της έρευνας και να φεύγουν ή να καταλείπουν εντελώς την προσπάθεια να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους και να προχωρήσουν σε ανώτατες σπουδές. Ο Δημόκρητος είναι ένας κόσμος εργαστηρίων έρευνας. Μπήκαμε σε ένα χώρο που το φως δεν βοηθάει την τηλεοπτική λήψη. Τι είναι εκεί? Βρισκόμαστε στο χώρο λιθογραφίας του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του τομέα μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος, όπου χρησιμοποιούνται φωτοευαίσθητα υλικά τα οποία αλλοιώνονται κατά την επίδρασή τους με την λευκή ακτινοβολία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο φωτισμός σε αυτό το δωμάτιο είναι ιδιαίτερος. Στο Δημόκρητο υπάρχει ένα μηχάνημα για το οποίο όλοι είναι υπερήφανοι. Είναι ένα από τα 50 που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. 30 από αυτά τα μηχανήματα αθλοθετήθηκαν, ας το πούμε έτσι, και τα διεκδίκησαν εκατοντάδες ερευνητικά κέντρα. Ο Δημόκρητος με τη δουλειά που παρουσίασε διακρίθηκε και πήρε ένα από τα 30. Είναι ένα σύστημα μοναδικό στην Ελλάδα αλλά και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πάρθηκε με χρήματα τα οποία δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την τοπική ενίσχυση της νανοτεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όλα αυτά που λίγο καταλαβαίνουμε
καταλήγουν όμως σε πατέντες που έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας και φέρνουν λεφτά και δουλειά στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια συστηματική ερευνητική προσπάθεια σε διεθνή κλίμακα για την ανάπτυξη συστημάτων, τα οποία θα μπορούν να μετρούν δείκτες που είναι χρήσιμοι είτε για την ανθρώπινη υγεία, για τα τρόφιμα, το προστασμό της ποιότητας του περιβάλλοντος ή του νερού. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτών των συστημάτων είναι, για παράδειγμα, η μέτρηση των ζαχάρων στο αίμα ενός ανθρώπου, το οποίο χρησιμοποιείται από αρκετά εκατομμύρια διαβητικούς κάθε μέρα. Με το συγκεκριμένο αυτό αισθητήρα, ο οποίος έχει μια διάσταση κάτω από 40 τετραγωνικά χιλιοστά, μπορεί να γίνουν 10 μετρήσεις. Δηλαδή, μπορούμε να προσδιορίσουμε 10 ουσίες στο ίδιο δείγμα. Οπότε, μπορούμε να προσδιορίσουμε αν κάποιος ασθενής έχει μία από αυτές τις 10 ασθένειες. Υπάρχουν όμως και ιδιωτικές εταιρείες που κάνουν έρευνα. Στο φετινό διαγωνισμό καινοτομίας της Eurobank, που όπως κάθε χρόνο θα δώσει βραβεία και θα προωθήσει ελπιδοφόρες ευκαιρίες που μπορεί να αυξήσουν τις εξαγωγές μας, συμμετέχει ένα νέο προϊόν που ήδη εξάγεται παντού. Ξεκινάει από την πρόπολη, στοιχείο που παίρνουμε από τις μέλισσες και που με την νανοτεχνολογία μπορεί να πάει πολύ μακριά. Η πρόπολη είναι ένα σύνολο, ένα μείγμα ουσιαστικά συστατικών, ουσιών, τα οποία μαζεύουν οι μέλισσες από τα άνθη, τα εμπλουτίζουν με προϊόντα του μεταβολισμού τους, όπως ένζυμα, κεριά, γύρι και διάφορα άλλα προϊόντα, και το οποίο το αποδίδουν στη συνέχεια στο εσωτερικό της κυψέλης για να τη στεγανοποιήσουν και για να την μονώσουν, συσσαγωγικά, απέναντι στους εξωτερικούς κινδύνους. Τοποθετείται κατά κόρον στην είσοδο της κυψέλης, δηλαδή στις πόλεις των μελισσών, γι' αυτό και ονομάζεται πρόπολη, πρώτης πόλης, ώστε να στενέψει την διάμετρό της και να εμποδίσει τους εχθρούς των μελισσών να εισβάλλουν στο εσωτερικό της κυψέλης. Βέβαια, ξέρουν από τη φύση τους οι μέλισσες ότι έχει πολύ ισχυρές αντιμικροβιακές ιδιότητες. Οπότε και με τον τρόπο αυτό παράλληλα προστατεύει από τους ξένους εισβολείς. Ας δούμε όμως ποια ακριβώς ήταν η καινοτομία που παράγει προστιθέμενη αξία και οδήγησε την εταιρεία στις υποψηφιότητες της Eurobank. Αυτό που έχουμε υποβάλει είναι μια νέα καινοτόμος μέθοδος εκχύλησης της πρόπολης, κατά την οποία, εκτός από την παραλαβή των συστατικών της πρόπολης από ένα υγρό μέσο, που είναι η κλασική διαδικασία της ακχύλησης δηλαδή, έχουμε ταυτόχρονο εγκλωβισμό εκλεκτικά των δραστικών συστατικών που μας ενδιαφέρουν από την πρόπολη, στις ποσότητες κιόλας που μας ενδιαφέρουν, μέσα σε φορείς, νανοφορείς μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε, οι οποίοι προέρχονται από καθαρά φυσικά προϊόντα, από το άμυλο, και οι οποίοι δίνουν νέες ιδιότητες στο τελικό αυτό προϊόν, σε αυτό το νέο εκχύλισμα πρόπολη, στη νέα πρόπολη όπως την αποκαλούμε, το οποίο είναι ο εμπλουτισμός σε δραστικά συστατικά και κυρίως η προστασία τους από τις εξωτερικές συνθήκες. Η κρίση προσανατόλισε τις ελληνικές επιχειρήσεις σε μία εξωστρέφεια που αποδείχθηκε κερδοφόρα και σε συνεργασίες που πολλαπλασιάζουν τις εξαγωγές. Συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια από την Κίνα μέχρι την Ισπανία, με διάφορους βιομηχανικούς φορείς παντού στον κόσμο, με επιτροπές καινοτομίας παντού, παρακολουθούμε τα πάντα, είμαστε μέσα σε όλα, συνεργαζόμαστε με οποιονδήποτε έχει διάθεση να συνεργαστεί μαζί μας και έχουμε κάτι αμοιβαίο να ανταλλάξουμε. Και βέβαια αυτό έχει αντίκτυπο και στις αντίστοιχες αγορές. Δηλαδή, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία, αναπτύσσοντας πράγματα σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, μπορείς να αποδώσεις πίσω στην αγορά πράγματα τα οποία έχουν πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία και τα οποία είναι αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο στην πραγματικότητα. Στο Δημόκρητο είναι ήδη θέμα χρόνου να παραχθεί κάτι πολύ σημαντικό και πολύ καθημερινό. Κάτι σαν σκάνερ με το οποίο θα πηγαίνουμε στο μανάβικο και θα διαλέγουμε όχι απλώς τις κόκκινες ντομάτες, αλλά αυτές που δεν έχουν φυτοφάρμακα. Απίστευτο. Εκπονούμε λοιπόν πάλι ένα έργο ευρωπαϊκό, το οποίο λέγεται Food Sniffer. Πάλι σε αυτό ο Δημόκρητος έχει την κεντρική ιδέα και το συντονισμό.
και προσπαθούμε να προσδιορίσουμε ουσίες όπως φυτοφάρμακα, αλλεργιογόνα ή τοξίνες σε τρόφιμα. Ο στόχος μας λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την ίδια πλατφόρμα, αλλά τώρα ο Reader, το σύστημα δηλαδή μέτρησης, θα είναι αρκετά μικρότερο και θα είναι πολύ απλά τόσο μικρό όσο περίπου ένα κινητό τηλέφωνο. Και θα ελέγχεται από ένα κινητό τηλέφωνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι κανείς σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται θα μπορεί να ερευνά κατά πόσο η τροφή που έχει να καταναλώσει έχει κάποιες απουσίες που τον ενδιαφέρουν, κάποιες απουσίες που τον ενδιαφέρουν. Και φυσικά να ενημερώσει μετά μέσω του κινητού τηλεφώνου οποιοδήποτε σημείο του κόσμου τον ενδιαφέρει. Θα είναι χρήσιμο για όλη την διατροφική αλυσίδα, ξεκινώντας από τον παραγωγό, τον έμπορο, τους εποπτικούς οργανισμούς και φυσικά στο τέλος τον καταναλωτή. Η κατεύθυνση μικροηλεκτρονικής, λόγω της φύσης της, έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά έξοδα γιατί έχει να συντηρήσει ένα μεγάλο κεντρικό εργαστήριο. Σαν αποτέλεσμα, υπάρχει μια κοινή συμφωνία, όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτό το Ινστιτούτο, να συμβάλλουμε με το να δίνουμε ένα ποσοστό από τα έσοδα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορούσαμε να συντηρήσουμε το εργαστήριο, γιατί τα μόνα έσοδα που έχει ο Δημόκρητος ουσιαστικά είναι η μισθή μας και τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχει ένα μίνιμουμ ποσό που να δίνεται για την έρευνα αμιγώς στους ερευνητές. Σε αυτή την εκπομπή, με το ζητούμενο μοντέλο ανάπτυξης, τα δείξαμε όλα αυτά για να πούμε ότι η μεγαλύτερη επένδυση που κάναμε τις δύο τελευταίες δεκαετίες ήταν ότι στείλαμε τα παιδιά μας στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Στο Hilton κάθε χρόνο τα αγγλικά πανεπιστήμια οργάνωναν αυτή την έκθεση για να βρουν Έλληνες φοιτητές που από το οικογενειακό υστέρημα θα επιχορηγούσαν το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα. 120.000 από αυτά τα παιδιά έφυγαν τα τρία τελευταία χρόνια. Η επένδυση που έκανε η ελληνική οικογένεια με αιματηρές θυσίες και καταναλωτικά δάνεια για τα δίδακτρα εκταμιεύεται στο εξωτερικό. Χρειαζόμαστε παιδιά. Το επιστημονικό προσωπικό γερνάει, θα υπάρξει ηλικιακό κενό. Ό,τι έχουμε από πόρους πρέπει να κατευθυνθούν εκεί. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί το πελατειακό κράτος είναι δύσκολο να βρει διοριστέους με δοκτορά. Χρόνια τώρα το πολιτικό σύστημα συνήθισε απλώς να διορίζει κλητήρες σε νοσοκομεία.